ο καλός φίλος και συνάδελφος υπεύθυνος τύπου του Ηρακλή, Μάκης Ιωαννίδης, είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει τι γίνεται εκεί στα 3-5 πηγάδια. Μάκη, τι γίνεται, καλησπέρα. Παραμένουν 3 και 5 πηγάδια. Δεν αλλάξαν ποτέ, τελικά μάθαμε γιατί λέγονται έτσι. Πραγματικά το είχα διαβάσει, θα σου το πω την άλλη φορά που θα βγούμε στον αέρα, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι, είναι. Γιατί δεν τα λέμε, πούμε, 4-6 πηγάδια. Δεν έχει σχέση με, ναι, με πηγάδια. Πάρα πολύ ωραία. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Θα στο μεταφέρω την επόμενη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνει ο Ηρακλής εκεί, τι γίνεται, δεύτερη μέρα είναι σήμερα. Ναι, ουσιαστικά δεύτερη μέρα, δεύτερη προπόνηση. Χθες προπονήθηκε το πρωί, το απόγευμα κανονικά. Ναι. Σήμερα το πρωί πάλι. Καλό είναι, είναι καιρικές συνθήκες που εδώ που είναι δροσιά, αρκετά καλές. Ναι, δροσιά, έχετε. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα, είναι στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ. Μια χαρά. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ. Το πρωί, ας πούμε, ήταν πολύ άνετη προπόνηση. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και τα κλισέ αυτά που λέμε, τόνους υδρότα, χύνουν οι παίκτες του Γεωργιάδη κτλ. Ισχύουν αυτά, Κοίταξε, λογικό. Είναι τέτοια εποχή να δουλεύεις και πολύ σε φυσική κατάσταση και σε ταχυδύναμη. Και πολύ περισσότερο, μάλιστα, από τη στιγμή που έχεις και τα εργομετρικά στα χέρια σου, γνωρίζεις ποιοι παίκτες είναι σε καλό επίπεδο, ποιοι θέλουν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό άλλωστε είναι και χωρισμένοι σε γκρουπ, ας πούμε, δυναμικότητας εντός εισαγωγικών. Ναι. Για να, ανάλογα, ο κάθε αθλητής έχει το δικό του πρόγραμμα, ένταση μάλλον, όχι πρόγραμμα, στις προπονές που γίνονται. Μάλιστα. Και έχουμε και το πρώτο φιλικό το Σάββατο. Ναι. Εντάξει, φιλικό θα είναι η πρώτη έτσι, εικόνα για τον νέο Ηρακλή. Είναι κατανοητό ότι πρόκειται για μία περίοδο προετοιμασίας. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή εδώ πάνω είναι 32 ποδοσφαιριστές. Δεν θα είναι το ρόστερ της ομάδας. Δεν είναι και λίγοι, Μάκη, 32. Ή τόσο πρέπει. Δεν είναι και πολύ. Πόσοι πρέπει. Γιατί θα σου εξηγήσω. Oh. Από τους 32 παίχτες, οι 6 είναι από τη δεύτερη ομάδα. Άλλοι 3-4 είναι εδώ που δοκιμάζονται. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ενταχθούν, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην ενταχθούν. Άρα το ρόστερ είναι γύρω στους 22 ποδοσφαιριστές. Ναι. Αν με ρωτάς μεταγραφικά τι χρειάζεται ο Ηρακλής, θα σου έλεγα άλλες 2-3 κινήσεις ακόμα που θα γίνουν. Α, και άλλες 2-3. Mm. Το Σέντερφορ, τον πήρε η ομάδα. Όχι. Ο βασικός στόχος είναι ο Σέντερφορ. Όλες οι ομάδες ψάχνουν ένα Σέντερφορ που να μπορεί να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι μια περίοδος η οποία είναι λίγο περίεργη γιατί κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές κοιτάνε στη Super League 1. Από τη στιγμή όμως που κλείνουν τα ρόστερ εκεί, σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατεβάζουν τις φιλοδοξίες τους. Από την άλλη μεριά ο Ηρακλής κοιτάζει και την αγορά του εξωτερικού, ψάχνει και παίχτες και από εκεί και περιμένουμε να δούμε. Και για να δούμε τι θα γίνει. Αρκετές προτάσεις. Ναι. Έχει αρκετές προτάσεις που εξετάζονται, αλλά είναι και θέμα και οικονομικό άλλες φορές. Είναι και θέμα... Εξετάζεται πάρα πολύ αυτή η παράμετρος σε αυτόν τον Ηρακλή του χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών, γιατί πέρσι τα αποδυτήρια ήταν ένα όπλο του Ηρακλή και φέτος θα είναι και πάλι, δηλαδή και τα παιδιά που ήρθαν και επιλέχθηκαν και με, αυτή την παράμετρο μέσα και φαίνεται κιόλας και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα. Εντάξει, δεν είναι αυτό το κλασικό ότι είναι μια οικογένεια, είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται και τα αποδυτήρια λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο του Ηρακλή. Και είναι και ένας λόγος που κάποιοι παίχτες ήρθαν και αυτό το λόγο στον Ηρακλή. Ότι είναι, καλό το κλίμα και η ομάδα είναι δεδεμένη κτλ. Ακριβώς, ναι, γιατί τώρα μπει σε μια διαδικασία με ποδοσφαιριστές που τρέχουν, που το παίζουν φίρμες, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών. Ναι, κάποιοι που είναι πολύ πιο ακριβοπληρωμένοι. Έχεις πολλές, και αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο, έτσι. Πας μετά και στον προσωπικό του χαρακτήρα του καθενός. Τέλος πάντων, σε αυτό το κομμάτι ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ καλά, θα έλεγα καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα. Μάλιστα. Μάκη, αυτά τα διαδικαστικά με τη Super League 2, άνοδη και τα λοιπά, χρήματα, τηλεοπτικά πριν αυτά. Υπάρχει, ναι. Ναι, τηλεοπτικά αυτά λύθηκαν, λύνονται. Όχι, κατάλαβα την ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν το θέμα είναι ότι έχει ξεκαθαρίσει. Δύο ομάδες ανεβαίνουν. Ο πρωταθλητής του κάθε ομίλου του χρόνου θα παίζει Super League 1. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο και το ξεκάθαρο. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δηλαδή αυτό το οποίο συζητήθηκε και οι δευτεραθλητές να παίζουν μπαράς και να παίζουν με το τρίτο τη Super League δεν θα γίνει. Άρα πάμε ότι ο πρωταθλητής θα παίρνει όλα. Αυτό που θα πετύχει θα το κατακτήσει κιόλας.
Είναι μια ευκαιρία για τον Ηρακλή αυτή, για κάθε ψέματα. Ναι. Αν δούμε και τον όμιλο έτσι όπως είναι ο Ηρακλής, είναι εκ των πραγμάτων τους άλλος μοναδικός στόχος αυτός, αλλά και ένας παραπάνω έτσι όπως ήταν τα πράγματα, που το εισιτήριο μπορεί να έρθει απευθείας στα χέρια του. Τώρα, για τα οικονομικά, ναι, υπάρχει μεγάλο θέμα σχετικά με... Με τα τηλεοπτικά, με το στοίχημα. Με το στοίχημα, ναι, με τα τηλεοπτικά, καταρχήν να πούμε ότι η τελευταία δόση ήταν ένα πριν κατάταξη των ομάδων. Δεν έχει δοθεί από την ΕΡΤ, υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο η ΕΡΤ ήθελε να το δώσει στις πρώτες 7 ομάδες. Η συμφωνία ήταν για τις 11, τέλος πάντων υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πρέπει να ξεπεραστεί και πιστεύω να ξεπεραστεί. Και το δεύτερο θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν από το στοίχημα, το οποίο ακόμα είναι γνωστό ότι όχι μόνο στον Ηρακλή στη Super League 2, αλλά και στη Super League 1 και στη Volley League και στην Basket League δεν τα έχουν εισπράξει ομάδες. Τώρα μιλούσαμε για την Basket League και έχουν τώρα συμβούλιο, απειλούν με λοκέτο κτλ. Και στην Basket League θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που γίνεται και στο Volley και στα άλλα αθλήματα, δηλαδή θα πάνε σε όχι αναστολή των πρωταθλημάτων, σε καθυστέρηση στην έναρξη, ναι. Ναι, θα πήγε κανείς, εγώ να το δω και ανάποδα. Και αυτό λέμε, ναι, και άμα καθυστερήσουν να ξεκινήσουν τα προβλήματα, ποια είναι η διαφορά, αφού δεν τα πάρουν τα χρήματα. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο πολύ μοχλοσπίεση αυτό το πράγμα. Απόψη μου είναι αυτή, έτσι. Γιατί θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, Super League 2 Οκτώβριο. Και ξεκινήσει τι έγινε? Και πιο αργά. Ναι. Οι ομάδες έχουν στραγγαλιστεί. Δηλαδή, αν δεις ότι για να τρέξει μια ομάδα, έτσι, τώρα μιλάμε μια ομάδα που ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου. Και δεν μιλάω μόνο για τις μεταγραφές. Μιλάω για την παράβολα συμμετοχή στο πρωτάθλημα, στο κύπελο. Το κάθε δελτίο, το παράβολο του κοστίζει 1000 ευρώ. Αν πάρεις δηλαδή 10 παίχτες, 10 χιλιάρικα, συν 5 το κύπελο, συν 5 το πρωτάθλημα. Δηλαδή για πλάκα χρειάζεται 50-60 χιλιάρικα μόνο για γραφειοκρατικά θέματα. Και αν το Ηρακλής έχει έναν άνθρωπο που οποίος βάζει τα χρήματά του και ανταποκρίθηκε. Οι υπόλοιπες ομάδες πώς τρέχουν? Υποτίθεται ότι έχουν όλες από έναν κάτι θα έχουν. Ναι, εντάξει. Μα δεν είναι αυτό. Είναι ότι στον budget και στον προϋπολογισμό που έγινε την περσινή χρονιά υπολογίσαν να έχουν 300.000 ευρώ έσοδα, που στις περισσότερες ομάδες ήταν το μισό, αν όχι το 1 τρίτο του προϋπολογισμού τους. Είναι ανοιχτή. Και ξεκινάζει μια βάση ρευστότητας η οποία αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να υπάρξει. Άρα δύσκολα μπορούν να τρέξουν οι ομάδες. Και βλέπεις ότι και οι μεταγραφές που γίνανε στην κατηγορία και όλα τα χρήματα που είχαν δοθεί, καμία σχέση δηλαδή. Κάποια budget που υπήρχαν πέρσι, όπως της Ξάνθης, της Λάρισας, της Βέρειας. Μάλιστα. Μιλάω τώρα για εδώ πάνω. Ναι. Συμβόλαια των 80 και των 100.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Μάκη, μπορούμε να πούμε τίποτα σχετικά με αυτά που γράφονται και διαβάζω τώρα εδώ, κάτι τον Παπαδόπουλος, αυτά τα διοικητικά, αυτά, τι γίνεται εκεί πέρα? Ναι, δεν ξέρω τι γράφετε. Κοίταξε, τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος πέρσι ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν οικονομικά την ομάδα, και το ίδιο ενδέχεται να γίνει και στη φετινή χρονιά. Ήδη έχει βάλει κάποια χρήματα στην τρέχουσα σεζόν. Απλά υπάρχει μια διαδικασία στην οποία η πλευρά του Ηρακλή μαζί με την πλευρά του Τόμ Παπαδόπουλου θα συζητήσουν μήπως και αλλάξει η συνεργασία αυτή και πλέον γίνει πιο επίσημη, με τη μορφή συμμετοχής, αν θέλεις, πιο έντονα και πιο επίσημα στα διοικητικά της Ηρακλής και στα οικονομικά. Είναι μια συζήτηση, είναι εδώ το Παπαδόπουλος, ενώ αυτό ήξερα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν είναι ένα θέμα το οποίο προέρχεται μέσα από τον Ηρακλή. Είναι κάποιος που ενδιαφέρεται να έρθει κοντά στον Ηρακλή, γι' αυτό και δεν μπορώ να σου πω κάτι επίσημο για τις ευάφερα. Θεωρητικά πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις αυτές τις μέρες, μπορεί να έχει γίνει κιόλας, μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι να γίνει, θα γίνει τις επόμενες μέρες και θα ανακοινωθεί. Okay. Έγινε, Μάκη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Άρα τώρα λέμε προπονήσεις, δεν περιμένουμε μεταγραφή. Περιμένουμε μεταγραφή να ανεβεί τώρα, ενώ... Σήμερα, αύριο όχι. Σήμερα, αύριο όχι. Ο Ματίας Τομάς ανέβηκε? Ναι, έχει ξεκινήσει κανένα δομικό πρόγραμμα. Μια χαρά, εντάξει. Ωραία. Καλά είναι. Ωραία. Έγινε, Μάκη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά.